Εσύ τι διάθεση έχεις? Εγώ έχω διάθεση να δουλέψω, να δημιουργήσω, να περάσω καλά, γιατί πέραμε πάρα πολύ καλά. Πέραμε πάρα πολύ καλά και στις δύο μου δουλειές. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ τυχερός γι' αυτό. Και θα δείξει ότι είναι, ότι είναι καλύτερο για μας. Μάλιστα. Για όλους μας, σαν σύνολο ανθρώπων. Επειδή εγώ έτσι κι αλλιώς και στο ΜΕΚΑ όταν ήμουν δεν το βλέπα. Δεν είναι η ΦΕΗ, mm-hmm. το παρακολουθεί κτλ. Σε τι φάση είμαστε τώρα? Να σου πω ότι έχω χάσει και εγώ λίγο την μπαλά, Γιώργο, ναι. μεταξύ μας. Γιατί έχετε γυρίσει και πολλά επεισόδια. Είμαστε αρκετά μπροστά. Ο φόρτος εργασίας είναι τόσο μεγάλος, όπως καταλαβαίνεις, που δεν προλαβαίνω να δω πράγματα mm-hmm. ιδιαίτερα. Mm-hmm. Αλλά είμαστε σε μια φάση που ο κύριος Μαυρίδης, ο γνωστός κύριος Μαυρίδης, ο ακόλουθος ή ο ίδιος ο Μαλτέζος, ας πούμε, ο πατέρας μας που έχει έρθει να μας καταστρέψει εντός εισαγωγικών, μας έχει κάνει τη ζωή κόλαση άνω κάτω. Ναι. Ο τον υποδιέται ο Παναγιώτης ο Μπουγιούρης και μας έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Είναι ψαρωτικός ο Μπουγιούρης πάντως. Mm. Ναι, 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 είναι. Είναι, είναι, πολύ είναι. Στο ρόλο, δηλαδή. Βέβαια, καμία σχέση. Δηλαδή, όταν κάνουμε το γύρισμα, γελάμε πάρα πολύ και περάμε πάρα πολύ καλά. Αλλά ναι, στο ρόλο του είναι πάρα πολύ καλά. Εσύ έχεις μαλακώσει λίγο στα κλεμμένα όνειρα ή είσαι το ίδιο σκληρός όπως όταν σε είχαμε πρωτογνωρίσει σαν χαρακτήρα στην αρχή, στα πρώτα επεισόδια? Καμία σχέση. Μαλάκωσα. Έχεις μαλακώσει. Ναι, αλλά πίσω έχει ο Αρούλης την ουρά, οπότε κάτι όλο και πάλι θα. Δεν αλλάζει. Με τον αδερφό. Δεν αλλάζει. Με τον Λάγκο είστε σε καλή φάση, σαν αδέρφια, πώς είστε? Έτσι, νομίζει. Έτσι νομίζει. Έτσι θέλω να νιώθει και να σκέφτεται και θα το εκμεταλλευτώ. Άρα λοιπόν τον κακό σου χαρακτήρα θα το ξαναδούμε κάποια στιγμή. Ναι. Λοιπόν, ένα καφέ στον άνθρωπο δεν έχουμε. Ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά.